με αυτούς τους τέσσερις που θα φωνάξουμε τώρα για να βραβευθούν. Αν ήταν ήρωες κόμικ, νομίζω θα ήταν η Fantastic Four. Είστε η Fantastic Four της Κύπρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι άνθρωποι που ύψωσαν στον ψηλότερο ιστό την Κυπριακή σημαία, που μας έκαναν περήφανος, θα αρχίσουν σιγά σιγά να παίρνουν θέση εδώ μπροστά μας. Αρχής γενομένης από τον Παύλο Κοντίδη, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της κατηγορίας Μίτερ, δεν είναι εδώ. Έχει βάλει γνώρι για ακόμα ένα μεγάλο στόχο, θα διεκδικήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βρίσκεται εδώ μέρος όμως για να παραλάβει το βραβείο ο πατέρας του, ο κύριος Γιώτης Κοντίδης. Θα παρακαλέσω τον κύριο Ρίκο Παγκίδη από τον Τίκο να κάνει ένα μάλλον. Δύο χρυσών μεταλλίων στον δρόμο με εμπόδια στους αγώνες μικρών κρατών της Ευρώπης το 2013 και το 2015 κατά τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο το 2016 ο Μίλων ήταν αυτός που προκρίθηκε στον τελικό του δρόμου με εμπόδια και αυτή του η πρόκριση αποτελεί τον μοναδικό Κύπριο αθλητή που προκρίνεται στον τελικό του συγκεκριμένου αγωνίσματος σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το βραβείο λοιπόν θα παραλάβει ο ίδιος αθλητής, ο Μίλαν Κραϊκόβιτς και καλούμε τον Δάντα στην κυρία Άννα Θεολόγου, βουλευτή της Συμμαχίας των Πολιτών για να παραδώσει την πλακέτα στο καθηγητή μας. Και κυρίως πρόσεχε από μία άλλη ομοσπονδία και όχι την ομοσπονδία του δικού του αθλήματος. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρας και τον πρόεδρο τον κύριο Λουί για αυτή την τιμή που μου κάνουν απόψε. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τους αθλητές των άλλων αγωνισμάτων όπως εμείς καθόμαστε και παρακολουθούμε τους αθλητές, τους άλλους Κύπρους αθλητές στην τηλεόραση και τους στηρίζουμε, έτσι μας στηρίζουν και αυτοί. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που φάνηκε ότι όντως έχουμε τη στήριξη και των άλλων ομοσπονδιών και θέλω να ευχαριστήσω όλους για αυτή την υπέροχη βραδιά. Επίσης, κάτι τελευταίο να σας ευχαριστήσουμε. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου, για ποιο πρωτάθλημα, γιατί προετοιμάζεσαι πλέον? Θα προετοιμαστώ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χριστου Στίβου και για τους κοινοπολιτευτικούς αγώνες. Σε ευχαριστούμε πολύ για να σε παρακολουθούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο Απόστολος Παρέλης έχει σημειώσει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη επιτυχία που έχει γνωρίσει η Κύπρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέρυσι, στο Ρίο, κατετάγει 8ος στο τελικό της δυσκοβολίας. Θεωρητικά μας απογείωσε με το δίσκο που μας έβαλε απάνω και μας έβγαλε έξω από τη στρατόσφαιρα. Θα τον καλέσω στο βήμα. Έλα, Απόστολε. Ο χαμογελαστός γίγαντας από το Παλαιομέτωπο, ο οποίος θα πω πρώτα από την μια ξεχωριστή σύγκριση του.
Τον 1,5 χρόνο που βρίσκομαι στην Κύπρο ήταν η πρώτη συνέντευξη αθλητή που έκανα εδώ πέρα. Επίσης θα καλέσω τον κύριο Ζαχαρία Ζαχαρίου, τον βουλευτή του ΔΣΥ, για να κάνει την βράδυση. Σε ευχαριστώ πολύ.